Μόλις έμαθα για την έκθεση που έχει την αναβιωματική έκθεση για τη μάχη της Περαχώρας από το Experience Περαχώρα, είναι γύρω στις 15 φωτογραφίες, χάρηκα πάρα πολύ που οι κυρίες και της ομάδας δέχτηκαν έστω να μας φέρουν ένα μικρό μέρος εδώ σε αυτήν την έκθεση που κάνουμε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες στο Λουτράκι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο φωτογραφικός φακός του Ηλία του Περγαντή και μεγάλη εντύπωση περισσότερο που έκανε που συμμετέχει μόνο μία γυναίκα στη φωτογράφηση, η κυρία Μίνα Γιαννούλη. Όλοι οι άλλοι είναι άντρες από την Περαχώρα. Ελπίζω και εύχομαι και υπόσχομαι και προσκαλώ την έκθεση ολόκληρη να την έχουμε και του χρόνου εδώ. Θα το διαμορφώσουμε το χώρο κατάλληλα έτσι, αλλά καθώς και σε ένα καινούριο χώρο στο πολιτιστικό κέντρο που γίνεται στους Αγίους Οδόρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες και συμμετοχή. Και εμείς για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε, Πέτρα. Γεια σας. Η ομάδα του Experience με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκε την πρόταση, η πρόσκληση της κυρίας Πέτρας Τερζή και είμαστε πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε σήμερα και συμμετέχουμε στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι βέβαια, στον υπέροχο χώρο του Πόρι Βάζ. Λίγα λόγια για την έκθεσή μας. Η έκθεση με βλέμμα τιμής υλοποιήθηκε από την ομάδα του Experience Περαχώρα με αφορμή τη μάχη της Περαχώρας. Σε αυτήν συμμετέχουν 30 περίπου αναβιωτές. Έχει πραγματοποιηθεί στα αληθινά μέρη που έγινε η μάχη της Περαχώρας με πολύ μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, όπως είπα και πριν, και πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική σκηνή, την ΚΙΝΣΕΠ μάλλον, ελληνική σκηνή, τον κύριο Χρήστο Μπάρλα, καθώς και συνεργασία διάφορων φορέων τοπικών. Αυτή τη στιγμή σας παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό δείγμα της έκθεσης και πολύ σύντομα θα μπορούμε να σας ανακοινώσουμε πού ακριβώς θα βρίσκεται η μόνιμη θέση της, γιατί υπάρχει και ένα ταξίδι που συνεχίζει η έκθεση σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπου θα μπορούμε πολύ σύντομα να σας ενημερώσουμε για τους σταθμούς μας.